αντιπυρική περίοδος μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι κυλάει σε ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε αρκετές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλο αυτό το διάστημα, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και χωρίς να κινδυνεύσουν ούτε ανθρώπινες ζωές ούτε ανθρώπινες περιουσίες. Εκδηλώθηκαν οι πιο σημαντικές πυρκαγιές ήταν στο Άργο, στην Άκοβα, στο κάστρο του Άργους πριν λίγες μέρες, στην περιοχή Στεφάνη της Κορινθίας και ιδιαίτερα και αυτή η χθεσινή που είχαμε στο Γκάβο Εστμίων χθες το απόγευμα. Οι πιο πολλές είναι αγροτικές περιοχές, έχουμε και δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε δασικές εκτάσεις και σε οικοπαιδικούς χώρους. Αιτία των πυρκαγιών υπάρχει σίγουρα η αμέλεια, από κάποιες από τα ανακριτικά γραφεία όσων γνωρίζω υπάρχει η περίπτωση της αμέλειας, της ανθρώπινης αμέλειας. Για περιπτώσεις εμπρισμού πάλι από αμέλεια έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στον εισαγγελέα σε όλες τις στους κατατόπους εισαγγελείς και στους 5 νομούς της περιφερειάς μας, σε συνεργασία και με τα ανακριτικά γραφεία και με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία μας συνδράμει όταν χρειάζεται, και προσπαθούμε έτσι ώστε να ενημερώσουμε και τους πολίτες και να αποφεύγουν το άναμα της φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο στην Ήπεθρο. Καταγράφονται μέσω όρο γύρω στα 15 περιστατικά σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, μέχρι τώρα τουλάχιστον μέσω όρο, σε αγροτικές περιοχές, δασικές, αλλά και έχουμε και αστικές πυρκαγιές. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτό ότι έχουμε και αστικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα στις πόλεις της περιφέρειάς μας. Πώς θα δείτε ότι θα εξελιχθεί η αντιπυρική περίοδος? Αυτό που γνωρίζω είναι ότι κυλάει μέχρι τώρα κανονικά. Οι συνθήκες μέχρι τώρα μας ευνοούν και ιδιαίτερα στην Αρκαδία. Που έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Βέβαια, δεν συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Κορινθία, η Αργολίδα, ξέρω εγώ το Κρανίδι, περιοχές που έχει να βρέξει πάρα πολύ καιρό, η Λακωνία. Μέχρι τώρα όμως κυλάει ικανοποιητικά χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων, τους οποίους και ευχαριστώ όλους, των εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων που μας συνδράμουν στο έργο μας και πιστεύω θα συνεχίσουμε έτσι, χωρίς προβλήματα, να συνεργαζόμαστε ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Οι διμηνύτες. Στους περισσότερους δήμους έχουν προσληφθεί και κάποιοι προσλαμβάνονται αυτές τις μέρες, όπως γνωρίζω, στη συνεργασία που έχω με τους δημάρχους. Οπότε θα μας ενισχύσουν και αυτοί με τα οχήματα των δήμων και με την επάνδρωση κάποιων πυροφυλακίων που έχουμε σε συνεργασία με τους δήμους αναπεριοχή. Ποια πυροφυλάκια δηλαδή δεν έχουν επανδρωθεί ακόμα? Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν το 99% είναι επανδρωμένα των πυροφυλακίων σε συνεργασία, όσο τουλάχιστον μπορούμε να επανδρώσουμε συνεργασία με το στρατό αλλά και με τους δήμους. Με το προσωπικό που προσλαμβάνουν τους διμηνύτες. Ο κόσμος θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην παρασύρεται από τις καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα και πιο πολύ στην Αρκαδία, λόγω των βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και δεν πρέπει αυτό να μας διαφεύγει για κανένα λόγο, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην ανάβουν για κανένα λόγο φωτιά στην Ήπεθρο, να ειδοποιούν αμέσως στο 199 την πυροσβεστική όπου βλέπουν καπνό ή φωτιά, ώστε να είμαστε κι εμείς άμεσοι προκειμένου να προλάβουμε το ότι μην προκύψει κάποια έτσι μεγάλη πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες. Κύριε Διοικητά, έχουν καθαριστεί τα χόρτα? Κοιτάξτε, οι οικοπαιδικοί χώροι δεν έχουν καθαριστεί σε μεγάλο βαθμό στο σύνολό τους. Είναι ένα πρόβλημα δύσκολο γι' αυτό και οι Δήμοι δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα, αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Κάποιοι που λείπουν κάτοικοι στο εξωτερικό, σε κάποια χωριά που δεν έχουν έτσι, που οι κατοίκους είναι ρυπωμένα, όπως είναι στην Αρκαδία και αλλού. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους οικοπαιδικούς χώρους. Γίνεται μια προσπάθεια από τους Δήμους στον καθαρισμό των πρανών των οδών σε αυτό το διάστημα, στην περιφέρεια που γνωρίζω. Χωρίς όμως ακόμη να έχουν τελειώσει και αυτές οι εργασίες. Ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσουν και ώστε έτσι να αποφύγουμε κάποιες πυρκαγιές από τσιγάρα σε δρόμους εθνικούς ή αγροτικούς. Σε όλες τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί, έχουμε ζητήσει και την βοήθεια των Δήμων με υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα που διαθέτουν, ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους δημάρχους που έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα, τα γραφεία πολιτικής προστασίας, τις αντιπεριφέρειες, ώστε όλοι μαζί, γιατί η πυροπροστασία είναι, υπάρχουν συναρμόδιοι φορείς και εμπλεκόμενοι φορείς. Δεν είναι μόνο της πυροσβεστικής έργο καθαρά, είναι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε όλοι μαζί συντονισμένα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουν προσληφθεί οι εποχικοί πυροσβέστες, ναι, έχουν προσληφθεί, έχουν ενταχθεί και αυτοί στη δύναμή μας κανονικά. Επανδρώνουν τα περιπολικά και τα πυροφυλάκια της κάθε υπηρεσίας και προσπαθούμε όλοι μαζί καθημερινά, όλοι οι συνάδελφοι, ο διοικητές, όλος ο κόσμος να είμαστε σε επαγρύπνηση για να προλάβουμε τις πυρκαγιές. Πρόσφατα
Αναμένουμε από την περιφέρεια, μας έχουν πει για σωλήνες πυροσβεστικές που θα μας βοηθήσουν στο έργο μας και κάποια άλλα εργαλεία. Και υπάρχει και ένα σχέδιο που γνωρίζω για την τοποθέτηση 94 υδατοδεξαμενών στη όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες θα βοηθήσουν το έργο και των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και όταν χρειάζεται και από αέρος. Με τα ελικόπτερα μπορούν να πάρουν να κάνουν υδροληψία από τις συγκεκριμένες δεξαμενές. Προχωράει αυτό το έργο? Από όσο με έχουν ενημερώσει, προχωράει. Αυτό γνωρίζω προς το παρόν.